Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κάνει με μια σειρά άρθρων στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο. Φαίνεται όμως ότι πραγματικά ζει στην εικονική πραγματικότητα των συστημικών καναλιών, των οποίων τους καναλάρχες σιτίζει με αδιαφανή μέσα. Γιατί τι είπαν σήμερα οι φορείς που καλέσαμε σε διαβούλευση? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών Ελλάδος, που εκπροσωπεί τη ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων της χώρας, δηλαδή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε ότι η εξαγγελία αναβδομάδα δημιουργεί ανασφάλεια στις επιχειρήσεις και η αδυναμία που προκύπτει να προγραμματίσουν τις δουλειές τους, τις διαδικασίες τους, οδηγεί σε απολύσεις. Έχουν ανάγκη ρευστότητας, είπε ο πρόεδρος. Την επιστρεπτέα προκαταβολή, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το 7% των επιχειρήσεων. Το ακούει κανείς? Το 7% των επιχειρήσεων. Αυτά είναι κόλαφος για την κυβέρνηση που εξαπάτησε τα μεσαία στρώματα, την υπεριβόητη μεσαία τάξη. Και είναι κόλαφος γιατί αυτό που η κυβέρνηση θέλει επιδεικτικά να αγνοεί είναι ότι αυτό που λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, και βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η πανδημία δεν χτυπάει μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τις επιχειρήσεις. Δεν χτυπάει μόνο τα αδύναμα στρώματα, αλλά και τα μεσαία. Και μάλιστα τα ανώτερα στρώματα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Η επισφάλεια διεισδύει στο κέντρο της κοινωνίας. Αυτή την ιδιαιτερότητα της κρίσης αποκαλύπτουν τα 150 άρθρα ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Είναι ανεπαρκείς, αποσπασματικές και ελλειμματικές σε χρηματοδότηση πολιτικές. Και βάζεται σε μεγάλο κίνδυνο πια την οικονομία σε μία ανατροφοδοτούμενη ύφεση, δηλαδή αυτά που λένε ύφεση σπιράλ, που προκύπτει από δύο παράγοντες, προφανώς από τη μια μεριά, από τις συμπίεσεις των εισοδημάτων και από την άλλη από την ανεργία. Ακόμη δεν έχετε συμφωνήσει πώς θα είναι η ύφεση. Αυτό όμως είναι τραγικό, γιατί ακριβώς δεν ξέρετε τι κάνετε και δεν είναι ανατάξιμη η κρίση. Αυτά είναι τα προβλήματα που εμείς προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με το «Μένουμε όρθιοι δύο». Τι είπαμε στο «Μένουμε όρθιοι δύο»? Γιατί αφού δεν μας ακούσατε στο «Μένουμε όρθιοι ένα» που είπαμε πριν δύο μήνες, και βεβαίως προχωρήσατε σε έναν δρόμο εξαιρετικά επικίνδυνο για τη χώρα, υπάρχει ένα τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας. Και αυτό είναι το πρόγραμμα που εκθέσαμε χτες. Το πρόγραμμα είναι η συνολική αντιπρόταση σε αυτό το νομοσχέδιο. Συνολική. Α, για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, για την κοινωνία, για την υγεία, για το κοινωνικό κράτος. Και βεβαίως, αφού τα κανάλια αυτά δεν πρόκειται να τα πούν, έχουμε όλη την ώρα εδώ να εξηγήσουμε στους Έλληνες γιατί η μόνη ελπίδα για το λαό μας είναι το «Μένουμε δύο» και να δώσουμε και χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι 3,7 δισεκατομμύρια για 4 μόνο μήνες σε 1,7 δισεκατομμύρια εργαζόμενους. Δεύτερον, είπαμε εισόδημα έκτακτης ανάγκης 3,5 δις για 4 εκατομμύρια πληθυσμό. Τι είναι το εισόδημα έκτακτης ανάγκης? Είναι συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών οι οποίοι χάσανε τα πάντα μέσα στην πανδημία, ή σχεδόν τα πάντα, και οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Είναι το 1 εκατομμύριο και πάνω άνεργοι αυτή τη στιγμή. Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι οι αγρότες, είναι οι ανάπηροι, είναι οι καλλιτέχνες, είναι τα αδύναμα στρώματα, είναι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι. Όλοι αυτοί, εμείς λέμε, εφόσον οι οικογένειες, τα νοικοκυριά, έχουν έστω έναν
από αυτούς ή στο νοικοκυριό, τότε μπαίνει στο εισόδημα έκτακτης ανάγκης, το οποίο έχει για μεν αυτόν τον ωφελούμενο, τον ένα, 400 ευρώ. Για όλα τα άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειας του, που έχασαν μέρος του εισοδήματός τους μέχρι την κρίση, μες την κρίση, 200 ευρώ. Και για το κάθε παιδί 100 ευρώ. Τρίτον, μη επιστρεπταία προκαταβολή 3 δις σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας το λένε, φωνάζουν, έλεος, δεν έχουμε ρευστότητα. Τίποτα πάνω σε αυτό. Και μετά ζητήματα για την υγεία που θα πούν άλλοι συνάδελφοι, για την αγροτιά και κυρίως για τον τουρισμό και για τον εποχικούς εργαζόμενους. Ο τουρισμός, αγαπητοί κύριοι, θέλει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ενίσχυση εσωτερική. 700 εκατομμύρια λοιπόν για να πάμε όλοι διακοπές. Διακοπές για όλους λοιπόν, που θα είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης και από την άλλη και για τους Έλληνες όλης της χώρας. 700 εκατομμύρια, πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν από αυτά. Θα δώσω μερικά παραδείγματα, τελειώνοντας, τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα έχουμε όλη την ευκαιρία και αύριο να τα ξαναπούμε και στην Ολομέλεια, γιατί έτσι θα τα μάθει ο ελληνικός λαός και θα δει τι πρέπει να διεκδικήσει αυτή την περίοδο για να σωθεί από αυτό που τον βάζετε στο σπιράλι της κρίσης. Παραδείγματος χάρη λοιπόν, ένας δικηγόρος με έδρα την κατοικία, γυναίκα, παντρεμένη, χωρίς παιδί, το πέρυσι είχε 10.000 εισοδήματα. Εμείς λέμε λοιπόν 2.400 από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης και 1.100 από τη μείωση προκαταβολής φόρου στο 50%, 3.500. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Αν θέλετε, κύριε Βωτίου. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο και ευχαριστώ. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, μας απαντήσει ο κανένας υπουργός. Για μας λέει μείωση προκαταβολής φόρου, άγνωστη. Δεύτερο ερώτημα. Εποχιακά εργαζόμενος με 2 παιδιά. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? 3.200 για 4 μήνες από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? 1.920 από επιδόματα ανεργίας. Έγινε υπερεπιδοματούχος η Νέα Δημοκρατία ξαφνικά. Τρίτο εισόδημα, παράδειγμα. Εργαζόμενοι σε πληττόμενη επιχείρηση που μπαίνει σε εκπεριτροπή σε εργασία, το 50%. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Καμία μείωση του εισοδήματός και προστασία της θέσης και των όρων εργασίας. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Μείωση του μισθού της κατά 20%. Δεν θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε, για να μην καταχρεστώ την καλοσύνη σας. Να ξέρετε όμως, δεν είναι θέματα καλοσύνης, 150 άρθρα, money, money, να τα ξεπετάμε, να λέμε στους συζητητές ότι 10 λεπτά σας φτάνουν, ρε αδερφέ. Αν γινόταν αυτό επί ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαν σηκωθεί και τα έδρανα και θα μας χτυπούσανε. Αλλά τώρα αυτή η εικόνα βολεύει την κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε πολύ, δεν θα συνεχίσετε για πολύ καιρό έτσι. Σας το λέω ρητά. Θα πάμε στο λαό πόρτα-πόρτα. Δεν θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε, κύριε Φωτίου.